Χαιρετίζουμε τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, του λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας στην πόλη μας και σε όλη τη χώρα. Θεωρούμε ότι τα συλλαλητήρια αυτά αποτελούν το νέο ελπιδοφόρο στοιχείο μέσα στη θλίψη και την οργή που προκάλεσε η τραγωδία στα Τέμπη. Από τις μαζικές συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν αυτές τις μέρες στα μηχανοστάσια της Hellenic Train στη Θεσσαλονίκη, αποφασίσαμε ομόφωνα ότι είναι χρέος όλων μας, χρέος στη μνήμη των νεκρών μας συναδέλφων, χρέος απέναντι σε όλους τους νεκρούς, αλλά και απέναντι σε όλους τους ζωντανούς, αυτός ο αγώνας όχι απλά να συνεχιστεί, αλλά να δυναμώσει ακόμα πιο πολύ. Έχουμε τεράστια δύναμη και θα τους αναγκάσουμε όλους αυτούς που νοιάζονται μόνο για την κερδοφορία τους, τις εταιρείες και τις κυβερνήσεις που τους υπηρετούν όλα αυτά τα χρόνια να βάλουν τα χέρια βαθιά στις τσέπες τους. Στις τσέπες που γεμίζουν με εκατομμύρια από το δικό μας ιδρώτα, από το δικό μας αίμα, από τον ιδρώτα και το αίμα όλου του λαού και να φτιάξουν σιδηρόδρομο σύγχρονο και ασφαλή. Υπάρχουν όλες οι δυνατότητες, αν βγει από τη μέση η λογική κόστους ωφέλους, να συμβεί αυτό. Θεωρούμε υποχρέωσή μας και από αυτό το βήμα να γνωστοποιήσουμε τα αιτήματά μας. Τα αιτήματα που φροντοφωνάζαμε καιρό, πολύ πριν συμβεί αυτό το δυστύχημα. Απαιτούμε εδώ και τώρα να δεσμευτούν για να μπουν όλα τα συστήματα ασφαλείας κίνησης των σειρμών, να ελεγχθούν και να ανανεωθούν όλα όσα έχουν τοποθετηθεί τα προηγούμενα χρόνια, να γίνουν άμεσα προσλήψεις και να καλυφθούν τα τεράστια οργανικά κενά σε ΟΣΕ και Hellenic Train. Επαρκής εκπαίδευση του νέου αλλά και του παλιού προσωπικού, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με συστήματα ETCS και GSMR. Να μην υποχρεώνεται κανένας εργαζόμενος να εκτελεί εργασίες που δεν προκύπτουν από την ειδικότητά του. Έλεγχος όλων των μηχανημάτων της συντήρησης, έλεγχος όλων των μηχανισμών αλλαγής τροχιάς σε όλο το εύρος του δικτύου, καθώς και στις ράγες. Βελτίωση των άκρως επικίνδυνων κτηριακών εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη στατικότητα και τον εξαερισμό, τα χαμηλά κανάλια που γίνεται η συντήρηση των τρένων και το ανισόπεδο έδαφος. Να σταματήσουν να στάζουν τα ταβάνια όταν βρέχει και να πέφτουν οι σοβάδες στα κεφάλια μας, ιδιαίτερα στο μηχανοστάσιο και στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης. Έλεγχος αυτόματης κίνησης θυρών στο ηλεκτραμαξοστάσιο, τεχνικός ασφαλείας και γιατρός σε κάθε συγκρότημα, εκπαίδευση εργαζομένων σε ζητήματα πρώτων βοηθειών, κατάργηση της απαράδεκτης ρύθμισης για τη συνεχόμενη εννιαήμερη εργασία στις μεταφορές και στο σιδηρόδρομο που έχει οδηγήσει σε πάρα πολλά εργατικά ατυχήματα όλο το προηγούμενο διάστημα. Βαρέα και ανθυγιεινά για όλους τους τεχνίτες να δοθούν αναδρομικά όλα τα χρωστούμενα σε κάποιες ειδικότητες. Πρόσληψη με ευθύνη του κράτους, μόνιμου προσωπικού καθαριστών και καθαριστριών στο σιδηρόδρομο. Μέσα από τη συνέλευσή μας, οι τεχνίτες των μηχανοστασίων στη Θεσσαλονίκη αναδεικνύουμε αυτά τα αιτήματα, γιατί για μας καμιά ζωή δεν είναι κόστος και γιατί δεν είναι λιγότερο σημαντική η ζωή του ενός εργάτη που πεθαίνει κάθε 5 μέρες σε χώρους δουλειάς νεκροταφεία στη χώρα μας. Είναι και αυτό, όπως και η σύγκρουση στα Τέμπη, προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Καλούμε όλους τους εργαζομένους όχι απλά να στηρίξουν τα αιτήματά μας για ασφαλή σιδηρόδρομο μέσα από τους φορείς και τα σωματεία τους, αλλά να βγάλουν και τα δικά τους στην πρώτη γραμμή. Τώρα δεν είναι ώρα αναμονής.
η οργή και η θλίψη να γίνει διεκδίκηση, να μπουν οι δικές μας ανάγκες μπροστά, να δυναμώσουμε την πάλη μας.